καλά, κάτι πολύ έτσι επιφανειακές εκδορές που είχε και μόλοπες. Και ψυχολογικά, όσο μπορεί δηλαδή, και αυτό είναι καλά, έχει πλήρη συνέστη φαντάζομαι αυτό που έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, σοκαρισμένοι ήταν και σοκαρισμένοι είμαστε όλοι φυσικά από όλο αυτό το συμβάν, ενώ μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη. Και ταυτόχρονα και εξοργισμένοι, έτσι όπως και εγώ, γιατί πιστέψτε με αυτό που έχουν δει τα μάτια μας από το τελευταίο διάστημα, αυτές τις ημέρες, με αυτά που έχουν βγει στο φως δημοσιότητας, δεν μπορούν τίποτα άλλο παρά να προκαλέσουν οργή. Οργή προς όλους τους ευθύνοντες και ευθύνοντες. Γιατί οι παραλήψεις, τα λάθη και τα εγκλήματα είναι διαχρονικά. Και κάποια στιγμή, κυρία Λαζάρα, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και θέλω να πιστεύω πως αυτή τη φορά θα αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και όχι μόνο σε ένα σταθμάρχη, ο οποίος φυσικά και έχει εγκληματική ευθύνη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εν έτη 2023 δεν μπορούμε ακόμη να στηριζόμαστε στον ανθρώπινο παράγοντα και στο ανθρώπινο λάθος. Να λοιπόν που έγινε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που και εγώ βασικά πίστευα τόσο καιρό και μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία, ότι ενδεχομένως οι σιδηρόδρομοι να είναι τα πιο ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως φαίνεται και καταδεικνύεται και απέδειξε, μπορεί να φανεί βαρύ, αλλά είναι κινητές. Αυτό που έγινε λοιπόν ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, που ήταν από ό,τι φαίνεται ζήτημα χρόνου το να γίνει. Δυστυχώς φύγαν αγγελούδια, φύγαν πολλά παιδιά, φύγαν ανέτια, φύγαν αθώοι άνθρωποι. Κλείνω σπιτικά, συμπάσχω με αυτούς τους γονείς πραγματικά και μόνο που το σκέφτομαι αισθάνομαι ρίγος και οδύνη. Αισθάνομαι που δεν θα έχουν δίπλα τους τα παιδιά όπως έχω εγώ το δικό μου. Τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια πραγματικά. Εν έτη 2023 δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να πω όλα.